Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αργυρό Δρακάκη. Κυρία Δρακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή και χαρά να είμαστε φιλοξενούμενοι σας για να μιλήσουμε για όμορφα πράγματα. Να ξεκινήσουμε με το Χριστουγεννιάτικο παζάρι, το οποίο πραγματοποιείται κάτω από τα μέτρα ασφαλείας που μας έχουν επιβληθεί. Ακριβώς. Και πρέπει όλοι να τηρούμε. Βεβαίως, ήμασταν τυχεροί, μπορώ να πω, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και καταφέραμε να λειτουργήσουμε και φέτος το παζάρι μας. Συγκαταλέγεται στις κατηγορίες των εποχικών καταστημάτων, οπότε λειτουργεί κανονικά από τη Δευτέρα με όμορφες κατασκευές που δημιούργησαν οι εθελόντριές μας και με προσφορές που έχουν κάνει επιχειρήσεις τοπικές της Κρήτης. Κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει, λοιπόν, τι πρέπει να κάνει? Μπορεί φυσικά, όπως ορίζουν τα νέα μέτρα, να στείλει το αναριθμό 2 με SMS, ναι, να έρθει με τη μάσκα του, έχουμε αντισηπτικά φυσικά στο χώρο του παζαριού μας, να μπει και να επιλέξει όποιο δωράκι του αρέσει για να το χαρίσει στους αγαπημένους του και με αυτή την προσφορά, με αυτή τη δωρεά, να βοηθήσει τις οικογένειες που στηρίζει ορίζοντας. Κυρία Δρακάκη, είναι πιο αναγκαίες από ποτέ αυτές οι δράσεις, ειδικά αυτή τη συγκυρία που περνάμε, βιώνουμε. Δύσκολη συγκυρία. Ακριβώς. Και κάποιοι άνθρωποι ίσως θέλουν λίγο περισσότερο βοήθεια από κάποιους άλλους. Ακριβώς, καθώς πολλές εκδηλώσεις που προγραμματίζονται την περίοδο των Χριστουγέννων φυσικά και έχουν ακυρωθεί και επίσης οι καρκινοπαθείς εξακολουθούν να υποβάλλονται στις θεραπείες τους και σε ό,τι είναι απαραίτητο για την υγεία τους, ενώ πολλά πράγματα παγώνουν και βλέπουμε ότι σε όλους τους τομείς μένουμε λίγο πίσω. Δυστυχώς οι ανάγκες των καρκινοπαθών όλο ένα και αυξάνονται και νομίζω ότι ο σύλλογός μας προσπαθεί με τον καλύτερο τρόπο να τους συμπαρασταθεί. Έχουμε στρέψει το βλέμμα οι περισσότεροι στους ανθρώπους που νοσούν από κορονοϊό και έχουμε ξεχάσει, σκληρό, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό συμβαίνει, δεν βρίσκονται στο προσκήνιο αυτοί οι καθημερινοί μαχητές, όπως οι καρκινοπαθείς βέβαια. Μέχρι στιγμής νομίζω ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται στο καλεσμά μας. Υπάρχει συμπαράσταση που θέλουμε λίγο, όχι, δεν θα το έλεγα λιγότερο, γιατί όλοι δυσκολεύονται. Αυτή η δυσκολία που εγώ αντιμετωπίζω επικοινωνώντας με τους ασθενείς είναι ότι, για παράδειγμα, επιτροπές δεν γίνονται. Οπότε άνθρωποι που θέλουν να διεκδικήσουν επιδόματα, αναπηρικές συντάξεις, όλα αυτά μένουν πίσω. Όταν όμως προχωράνε οι θεραπείες και έχουν ανάγκη από χρήματα ή από κάποιες υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα σημαντικό εμπόδιο. Να μου πείτε πώς νιώθει ένας καρκινοπαθής κατά διάρκεια αυτής της επιδημιολογικής κρίσης που ζούμε, που περνάμε. Είναι επιβαρημένος ψυχολογικά ακόμα περισσότερο? Κοιτάξτε, εγώ όπως το βλέπω προσωπικά με τη δική μου κρίση, πιστεύω ψυχολογικά δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος, γιατί κακά τα ψέματα οι καρκινοπαθείς βρίσκονται μονίμως σε μια καραντίνα. Αυτό που περνάμε εμείς δηλαδή αυτή την περίοδο, αυτό το έτος, οι καρκινοπαθείς που υποβάλλονται σε συγκεκριμένες θεραπείες, οι άνθρωποι που πρέπει να μεταμοσχευθούν πολλές φορές, μπορεί να μείνουν μέχρι και 2 χρόνια σε καραντίνα. Επομένως, εγώ αντιλαμβάνομαι τα προβλήματά τους ότι περιορίζονται στο κομμάτι αυτό που σας λέω. Όταν δεν λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες, όταν υπολειτουργούν διάφορες δομές και φορείς στις οποίες πρέπει να απευθυνθούν οι ασθενείς, νομίζω ότι αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς μας. Λοιπόν, είπαμε πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει μέσα από το Χριστουγεννιάτικο πασάρι του ορίζοντα. Γενικά, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει τον Σύλλογο? Πέρα από τις οικονομικές ενισχύσεις που, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα στο έτος να κάνει κάποιος μία δωρεά, έχουμε διάφορες δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και εφόσον γίνονται βέβαια, εφόσον πραγματοποιούνται. Μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής, να βοηθήσει δηλαδή από το στήσιμο ακόμα μιας διοργάνωσης, μιας εκδήλωσης μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Μπορεί φυσικά, αν θέλει να ενημερωθεί και να γίνει εθελοντής δότης μυελού των οστών, να καταγραφεί δηλαδή ως υποψήφιος εθελοντής δότης και αν ποτέ χρειαστεί και βρεθεί συμβατός με κάποιον ασθενή, να μπορέσει να βοηθήσει. Έχουμε μια
εκπαιδευμένη ομάδα εθελοντών οι οποίοι διοργανώνουν δράσεις και προσελκύουν τον κόσμο, τον ενημερώνουν και καταγράφουν υποψήφιους εθελοντές δότες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλές αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει ορίζοντας είτε τρέχοντας με τα χρώματα του ορίζοντα είτε στη διοργάνωση υπερκοπέλη που γίνεται συνήθως Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο στους Αγίους Αποστόλους. Κυρία Δρακάκη, ο αριθμός των εθελοντών αυξάνεται χρόνο με το χρόνο? Ανάγκες... Ναι, αυξάνεται. Αυξάνεται. Αυξάνεται και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι είναι αυτό που μας δίνει δύναμη να μπορούμε να συνεχίσουμε, γιατί χωρίς την ουσιαστική συμβολή των εθελοντών μας νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Και φανταστείτε ότι μόνο αυτή τη βδομάδα έχουν γίνει περισσότερες από 12 αιτήσεις και μάλιστα αρκετά νέων ανθρώπων. Ο πιο μικρός σε ηλικία εθελοντής που έχετε και ο πιο μεγάλος? Ο πιο μικρός μπορεί να είναι ακόμα και ένα παιδάκι 5 χρονών που πολύ μπορεί σημαντικό. Να συνοδεύει τη μητέρα του σε κάποια δράση στην οποία συμμετέχει εθελοντικά. Ο πιο μεγάλος εθελοντής φυσικά μπορεί να είναι και άνω των 90, έχουν υπάρξει τέτοιες ηλικίες. Απλά πιστεύω ότι για μας εθελοντές είναι όλος ο κόσμος που ακόμα και μία φορά να μπορέσει να βοηθήσει το Σύλλογο, είναι για πάντα εθελοντής. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Δρακάκη. Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, δύναμη και όλα να πάνε καλά και θα πάνε.